Αξιότιμοι ah. ah. κύριοι, κυρίε και παιδιά, η παράστασή μα αρχίζει με τον καραγκιόζη γιατρό. <laughs> «Σας προσκυνώ, Πασάμου, καλώς τον αφέντη τον Τι έκανες, βρήκες κομπογιονίτη ιατρό» «Μάλιστα, Πασάμου, αυτό μα είπε ο Χανζαγιβάτης. Λέγεται Καραγιώρης, αλλά αρνείται ότι είναι γιατρό. Θα χάσω το παιδί μου, αφέντη Σουνγκρή. Όλοι οι γιατροί είπαν πως εμβάθει για πάντα. Δεν θα ξαναμιλήσει πια» «Εισηχάσατε, Πασάμου» και θα πάρω δύο στρατιώτε να τον λυσάξω στο ξύλο να ιδεί ο Γιαούρη είναι γιατρό ή δεν είναι. Τσόκισέ κοισέ του τα κοντά κοντά. Βελιγκέκα, πεκάμαγα. Φέρε μου εδώ δύο στρατιώτε με ξύλα τη φωτιά. Πεχάμ. Πώ σα λένε στρατιώτε, Πω εμένα με λένε γούσα. Τον άλλον, Πω εμένα μουσουλιάγκα. Θα κρυφτείτε πίσω από την μπαράγκα αυτήν. Θα παρουσιαστείτε όταν σα φωνάξω. Διαταγέ αγά, διαταγέ αγά. Κύριε Ιατρέ, κύριε Ιατρέ, μπαμπάκο χτυπάνε την πρώτα. Κύριε Ιατρέ, είπα, κουνιέται η μπαράγκα, μπαμπάκο. Ποπό αρέα που μπήκε στα ποράρια μου. Ε, σιγά ρε, θα μου ρίξεις την παράγκα, τι θέλεις, κουρσούζι, τον ιατρό. Έκανες λάθος την πόρτα. Εδώ, <χεδόν>, κύριε, δεν είναι ιατρίον, εδώ είναι λορδοκομείο. Ή βγαίνεις όξο, ή σου σπάω την παράγκα. Ε, σπάς την παράγκα, αλλά εγώ θα σου σπάσω το κεφάλι με το καταβρεχτήρι. Φύγε! Έβγα έξω γιατρέ, έβγα. Δεν βγαίνω πάλι στερό. μου πέταξε το καταβρεχτήρι απάνω μου. βγαίνει έξω γιατρέ. Θα τη την παλάγκα μου. Θα σου ρίξω το ποδήλατο μου απάνω σου. Ε, ε, Βγήκα Καβούρι. Γιατί το έκανες αυτό χαμένε. Ψημένε. Να έρθεις αμέσως να κάνεις καλά τη βεζιροπούλα. Αλλιώς απεθάνεις. Αφού δεν είμαι γιατρό, εφέντη μου. Είσαι! Δεν είμαι, κύριε, δεν μου λε. Του έφυγε, εσύ αμολύσανε. Δεν είμαι τρελό. <laughs> δεν είσαι τρελό, αλλά είσαι μουρλό. Άφηγε, ρε, άφησε με στην πίνα μου να μην σε λυσάξω στο ξύλο. Ναι, αλλά βλέπει του στρατιώτε. Με ξύλα στο χέρι. Θα σε λυσάξω στο ξύλο. Μα που βαστάνε και πυράβλου. Δεν είμαι γιατρό ο κακομίρι. Δεν με αφήνετε στην πίνα μου να συγχωρεθούν τα ποδαμένα σου και να λιγοστεύουν τα ζωντανά σου. Ο Θεό να σε αποδιώξει από το σπίτι σου. Δεν είμαι γιατρό. Είσαι για δεν είσαι. Όχι, βαράτε του στρατιώτε. Είσαι ωραία. Όχι, ρούχ, στα, στα σου να μην βαράσε. Ούχ, την πλάτη μου, σιγά μορφε, Θα ξεράσω να σου μιλήσω. Όχι, όχι, είσαι γιατρό. Όχι, είμαι, είμαι στα. Σταθείτε είμαι, στρατιώτες σταθείτε, Είσαι γιατρό, ε! <συμπ> oh, όχι, ευέλικτο που καλά δεν είμαι. Δεν είσαι, στρατιώτε, βαράτε! <συμπ> όχι, σταθείτε! Ρε. Όχι, ρε, είμαι, είμαι. Σταθείτε, ποιο σα είπε ότι δεν είμαι γιατρό. <συμπ> γιατρό και ντόκτορ, μάλιστα. Όλοι οι γιατροί έχουν ένα δίπλωμα, ενώ εγώ έχω δύο διπλώματα και παπλώματα μαζί. Και μόλι τα πήρα φρέσκα φρέσκα θα τα βάλω στην κορνίζα να τα θυμάμαι χρόνια. Καλά μου τα είπε ο Χαντζαϊβάτη πω είναι γιατρό. Λοιπόν, σε περιμένω στο σαράι, γιατρέ. Ναι, να ξεσκονιστώ λιγάκι, να πάρω τα εργαλεία μου, αλλά να μου φέρετε το φαρμακοποιό που είναι και αυτό σαν και εμένα. Κομπογιανίτη ή πρακτικό φαρμακοποιό. Ναι, ναι, και αν πει ότι δεν είναι, ξέρει εσύ, δώσ' του και αυτού τα διπλώματα. Ποιο είναι αυτό. Είναι ο Χατζικαβιάρη, ο Μαλαγάνα. Μάλιστα, γιατρέ, φεύγω αντίο. Αν να σου βγουν τα μάτια και τα δύο. Κόλλητηρις παρόν παπάκο. Βάλε μέσα ρε στη βαλίτσα μου. Σκερπάνι, πριόνι, τανάλια, κατσαβίδι, τρυπάνι, μυστρή, αλφάδι και λίγο γυαλόχατο. Και το ψηλό, καπέλο. Το έχει πάρει ο σκύλος και παίζει τερματοφύλακας. Πασά μου έρχεται ο χαντζεϊβάτης. Έφαγε το ξύλο, είπε κι αυτός πως είναι φαρμακοποιός. Ωραία, μάλιστα, ψηλό καπέλο και ξυπόλυτο. Να, 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 και ο Χατζαντζάρη κουτσένει από το ξύλο. Γεια σου, Μουσιού, φαρμασιέν, γελάζε. Και δεν ξέρει, αν δεν γίνει καλά η βεζιροπούλα, θα τρα ξύλο κάθε μέρα. Ξύλα και θα γελάω εγώ. Α, δεν τα λε καλά, Χαντζιχαβιάρη. Γιατί γιατί θα πω ότι εγώ έδωσα τα φάρμακα τη συνταγή στο φαρμακοποιό, αλλά ο φαρμακοποιό δεν έκανε καλά τα φάρμακα. Θα τρως ξύλο εσύ, θα γελάω εγώ. Και τι θα κάνουμε τώρα, βρε καραγκιόζη μου. Πε του πασάμορε να φέρει το κορίτσι χρυσούζι. Αμέσω μουσιού ντοκτοριέν. Είμαι περίεργο τι έχει πάθει το κορίτσι του πασά. Να έρχονται. Γιατρέ μου το παιδί μου, ούτε μιλάει ούτε λαλάει. Τι έχει βρε κορίτσι μου, για σκύψε να σε ακροαστώ. Αχ, αχ. Βήξε, <coughs> βήξε και ανάσαινε. <coughs> ανάσαινε μωρά και βήξε. <coughs> Τι έχει γιατρέ, σιωπή τούβλο. Δεν ακούς μωρέ που σου μιλάει το κούτσουρο αφού βλέπεις ότι κάνω την ακρόση και είμαι έτοιμος για την επίκρουση. Μιλάς μωρέ χρουσούζι και κάνω τη σύγκρουση. Πάντως το κορίτσι έχει βγάλει τη στραβωμάρα στο δεξιό μισό του παιδιού τη και τη λύσα στο νοτιοανατολικό μέρος του εγκεφάλου. Και τι χρειάζεται, τι χρειάζεται να το στο παιδί μου γιατρέ. <Κι> Αχ, Γρήγορα να φτιάξεις το φάρμακο 623α. Δεν το ξέρω αυτό το φάρμακο. Το ξέρεις αλλά το κάνεις επίτηδες. Ωε θα σε κρεμάσω. Τ' άκουσες καταζέρι. Λοιπόν, αμέσως βράσε ψαρόκολα και ρίξε μέσα η γύψο και τσιμέντο. Αφού γίνει χυλό θα το φάει το κορίτσι. Τι χρησιμεύει το τσιμέντο η γιατρέ? Να, θα κολλήσει η ψυχή της και θα έρθει ο χάος να την ξεκολλάει να μην μπορεί να την επάρει. Αχ, αχ. Θα φας καμία μπουνιά και θα κάνεις βαχ. Πάτε το μέσα το κορίτσι. Θα του ετοιμάσω μια γκαζοντανά λεπτό να της βγάλω καμιά δωδεκαριά δόντια. Έλα παιδί μου. Αχ, αχ. Τι θα κάνουμε τώρα, πάψε χατζιχαβιάρι. Το κορίτσι δεν έχει καμία ασθένεια. Επειδή κάτι άλλο υποψιάζουμε, θα σου πω την ιστορία του γλύπτη. Εσύ όμω θα υποστηρίξει τον ξυλοκόπο, ενώ εγώ θα υποστηρίξω τον γλύπτη. Ναι, θα φέρε τι, έρχεται η Βεζιροπούλα. Δώσε αμέσω να πει και μια κουταλιά ακουαφόρτ. Αχ, αχ, δεν είσαι καλά, βρε. Γιατί δεν μιλά, τρε δε κορίτσι μου, μίλα, παιδί μου, μίλα. Άστο το κορίτσι να μας κάνει και παρέα, να ακούσει και αυτή την ιστορία του χωριού. Λοιπόν, αυτός ο γλύπτης, ο φίλος μου, καταντάρι που δεν σου τελείωσα, ναι, έφτιαξε ένα ωραίο άγαλμα, μία ωραία κοπέλα σαν την καλονή που έχουμε μπροστά μας. Αχ, αχ! Α, ναι, που αγόρασε το ξύλο από τον ξυλοκόπο. Ναι, τον πλατάνι. Και το χάρισε, Κανταντάρη, ύστερα στην κοινότητα, η ομορφιά της έκανε κάποιον να της δώσει ομιλία. Μη μου λε, μίλησε το ξύλινο άγαλμα. Ναι, και έτρεξε ο Χρουζούρη να την πάρει η γυναίκα του. Τι λέει, του λέει ο Γλύπτης, δεν την παίρνω εγώ που την έφτιαξα καλύτερα. Πετάγε το ξυλοκόπο, λέει αυτό, ανήκει σε μένα γιατί ήταν ειδικό το ξύλο και τη φτιάξατε. Ε, δεν είχε και άδικο ξυλοκόπο. Τι, να που δεν είχε άδικο. Γιατί με χτυπά, βρε, ρε, του ξυλοκόπου ανήκει, ρε. Ανήκει στο γλύπτη, ήταν καλό καλλιτέχνη. Να θα μου πει εμένα στο ξυλοκόπο, στο γλύπτη, στο μη βαράς, εδώ θα σε δαγκώσω. Αχ, στάθ, ου, ου, στάθ, σταθείτε βρε, και οι δύο. Ανήκει σε αυτόν που έδωσε την ομιλία. Αν δεν τώρα, φώναξε τον πατέρα τη, μίλησε η μαϊμουζέλ. Τρέχω αμέσω. Καραγκιόζει ή παντρεύομαι αυτόν που θέλω, άντρα μου, ή ξαναβουβαίνουμε. Τότε άσε με κυρά, και θα τα κανονίσω εγώ με τον πατέρα σου. Να έρχεται το πασά. Μίλα του. Παιδί μου, μπαμπά μου, ο παιδί μου. Στάσου, στάσου, όχι συγκινήσει, πασά μου. Άκου, θα τη δώσω το τελευταίο χάπι να στερεώσω τη φωνή. Ναι, ναι, γιατρέ μου. Αλλά πρέπει να δώσει εντολή να μην περάσει από αυτόν τον δρόμο κανένα. Γιατί όποιον δει το κορίτσι την ώρα που κάνει ενέργεια το φάρμακο, πρέπει να τον πάρει άντρα τη, α είναι και γάιδαρο με ουρά. Ο πέσος, όμως θα σας δώσω διαταγή. Να γιατρέ, αυτός είναι ο Σελίμ, ο ξηματικός που βάζει τους σκοπούς δεξιά αριστερά. Ε, κύριε, κύριε Μπακαλιάρο, κύριε Σέλινο, διατάκτε γιατρέ μου. Το μυστικό τόμα από την Παϊμουζέλ Κουρουσούζη. Ο Αλάχ, ο Αλάχ, Κρύψου γρήγορα μέσα στην παράγκα μου και θα μετήσω από το 1 μέχρι το 10. Στο 10 θα παρουσιαστείς και θα πεις τι συμβαίνει πασά μου. Μάλιστα. Κάνε ό,τι σου λέει ο γιατρό Σελίμ, αν δεν χρωστούζει Έλληνο. Μάλιστα, μάλιστα. Έτοιμα όλα, γιατρέ μου. Πάρε το χάπι, κορίτσι μου. Το πήρα. Ένα, δύο, τρία, πέντε, Εννιά, δέκα. Τι συμβαίνει, γιατρέ μου, στα διαταγά σα. Αχ, μωρέ, χρυσούζη τι έκανε, μωρέ. Ποιο σου είπε να έρθει τώρα, αυτή την ώρα εδώ μέσα. Όλα σε κρεμώσω, Σελήμ. <χι> Όχι, γρήγορα δώσου την ευχή του, μωρέ, μου. Τι θα κρεμάσει, θα πεθάνει το κορίτσι. Όλα, γρήγορα, σκύφτε να σα δώσω την ευχή μου. Θα δείτε να πάρω κι εγώ λιγάκι ευκούλα. Σκύφτε. Παιδιά μου να ζήσετε, να γεράσετε. Και την Κυριακή η γάμη. Και τώρα να αρχίσει το γλέντι για τις αρεβόνες. Άντε ξεσπαστώστε παιδιά. Αβάντε μαέστρο. Κύριε γλέντια, γεια σου. Πασάχουμε τα παιδιά σου. Γιος σου καρακιώδη να ζήσει. Να ζήσουν τα παιδιά μας! Γεια σου, γεια σου, γεια σου, καραγιάζει μου. Ποιο του φίλου τα τρέφω, καραγιάζει. Ε, δε κύριοι, κυρίε και παιδιά. Ο καραγιάζει γιατρό εντελείωσε. Γεια σα, γεια σα.